Κύριε Αρναουτάκη, 93 εκατομμύρια περίπου για τις επιχειρήσεις της Κρήτης. Αυξημένος ο προϋπολογισμός σε σχέση με το αρχικό σχέδιο. Ναι, πρέπει να πούμε ότι το αρχικό σχέδιο ήταν 22,5 εκατομμύρια με χρήματα του ΠΕΠ Κρήτης. Όμως, μετά από προτάσεις της Ένωσης Περιφερειών, αλλά και δική μου πρόταση με διάφορα στελέχη του Υπουργείου, έπρεπε να γίνει αυτή η αύξηση του ορίου πληρωμών, γιατί και του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου έργου, για να μπορούν όλες οι επενδύσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί και πιάνουν βαθμολογία πάνω από 50, να μπορούν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Υπάρχει μια σημαντική δυναμική από την Κρήτη, διότι 1.464 επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και αντιλαμβάνεστε τη δυναμική του προγράμματος. Πόσες θέσεις εργασίας δημιουργούνται, πόσες θέσεις νέες μπορούν να δημιουργηθούν, αλλά και μια δυναμική που δίνεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και στη μεταποίηση και στον τουρισμό, που μπορούμε πραγματικά να δούμε μια άλλη ανάπτυξη στο νησί μας. Παράλληλα όμως μπορούμε να προετοιμαστούμε και για τη νέα προγραμματική περίοδο, αν πάει καλά αυτό το πρόγραμμα, γιατί έχουμε δει από προηγούμενα προγράμματα ότι παρότι έχουν εγκριθεί οι προτάσεις, δεν είχαμε την φάση υλοποίησης και αυτό είναι το σημαντικό. Όπως επίσης αυτό που διεκδικήσαμε εμείς και είναι ιδιαίτερα σημαντικό, είναι ότι δεν μπορεί σε μια άλλη περιφέρεια να μπαίνει με βαθμολογία 50 και στην Κρήτη να θέλουμε το 78 ή το 75 ή το 68. Άρα δεχτήκανε την πρόταση τη δική μας και εδώ τι αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά. Αποδεικνύεται γιατί οι περιφέρειες είχαν την ευθύνη παράλληλα με την αναπτυξιακή Κρήτης και στην επιτροπή που συμμετείχαμε τρία στελέχη από πλευράς της περιφέρειας και τα επιμελητήρια. Είχαμε μια άριστη συνεργασία με όλα τα επιμελητήρια της Κρήτης και μπορώ να πω ότι αυτό το μοντέλο πρέπει να συνεχιστεί και για τα νέα προγράμματα. Πρέπει να είναι τα προγράμματα περιφερειακά. Και γι' αυτό με έχετε ακούσει πόσες φορές να λέω περιφερειακά προγράμματα, πολυτοπιακά προγράμματα, πολυταμιακά προγράμματα. Γιατί διαφορετικά είναι σε επίπεδο Κρήτης να σχεδιάζουμε ποιες είναι οι ανάγκες της περιοχής μας και όχι κεντρικά που θα είναι γενικά για όλη την Ελλάδα. Κύριε Αρναουτάκη, επειδή αναφερθήκατε στο ενδεχόμενο κάποιες προτάσεις που εγκρίθηκαν να μην υλοποιηθούν, θα δείτε από την επόμενη προγραμματική περίοδο επιχειρήσεις οι οποίες εντάχθηκαν και δεν κατάφεραν να απορροφήσουν να μην έχουν δικαίωμα συμμετοχής ή με κάποιο τρόπο να μην έχουν την ίδια αξιολόγηση με άλλες επιχειρήσεις? Εντάξει, όλα μπορούμε να τα δούμε πάνω πώς θα εξελιχθεί αυτό το πρόγραμμα. Άρα είναι ένα στοίχημα για όλους μας. Παράλληλα αυτό που πρέπει να δούμε είναι πώς οι τράπεζες θα δίνουν τις εγγυητικές για να μπορεί να ξεκινήσουν αυτές οι επιχειρήσεις. Έχω δει όμως από το ενδιαφέρον που υπάρχει ότι για την Κρήτη είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και μακάρι να γίνουν και 1.464 προτάσεις που έχουν εγκριθεί και είναι πάνω από τη βαθμολογία 50 και είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί είδατε ότι από 23 του Οκτώβρη στείλαμε την πρότασή μας στο Υπουργείο που την αποδέχτηκε γιατί έχει μια άλλη δυναμική Κρήτη από άλλες περιοχές και θα ήταν άδικο να μπαίνει μια επένδυση στην Αθήνα με 51 και στην Κρήτη να θέλουμε 78 μονάδες για να εγκριθεί. Άρα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ευχαρίστησα και τον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη. Μάλιστα, είχαμε μια επικοινωνία χθες το βράδυ για διάφορα θέματα. Τον ευχαρίστησα γιατί πραγματικά είναι μια τολμηρή απόφαση που έγινε από το Υπουργείο αυτή η υπερδέσμευση των ποσών. Γιατί χωρίς υπερδεσμεύσεις δεν μπορούμε να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα.